Κύριε Δήμαρχε, σχετικά με τα κολονάκια που είδαμε, υπήρχε μια αρκετά μεγάλη ανταπόκριση, θετικά, αρνητικά σχόλια για αυτήν την τοποθέτηση. Υπάρχει και ένα σχόλιο για ποιο λόγο δεν μπαίνει και για το μεγάλο σημείο που γίνονται πολλά τροχιά στην περίπτωση του έξω το Mare West. Τώρα, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όπως πάντα που μου δίνετε την ευκαιρία να πω τις απόψεις μου και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται επικοινωνία με τους δημότες μας. Τα κολονάκια, όπως είδατε, σταδιακά και μεθοδικά μπαίνουνε. Βάλαμε πρώτα στο νοσοκομείο, βάλαμε ύστερα αυτά που είχαν τις φθορές μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Μετά πήγαμε στο σημείο του Κανταρέ, γιατί το σημείο αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, είχαν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και όσο οφείλουμε για την προστασία των πολιτών, την ποιότητα και την καθημερινότητα, τοποθετήσαμε αυτά τα κολονάκια να περιορίσουμε τις προσπεράσεις κατά κύριο λόγο και κατά συνέπεια να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν τα ατυχήματα. Όσον αφορά για αυτό που με ρωτάτε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε αν είναι αρμοδιότητα δικιά μας το σημείο αυτό που μου λέτε, και να το συζητήσουμε και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε ανάλογα. Δεν μπορώ τώρα εγώ ούτε να δεσμευτώ θετικά ή αρνητικά για αυτό που με ρωτάτε. Αλλά ένα σχόλιο του κυρίου Πανταζή είναι ότι μπορεί να είναι να διατρέχει και κίνδυνο, ειδικά η οδηγοί ειδικύκλων με αυτά τα κολονάκια, όταν θα έχει βρέξει και λίγο και όταν θα είναι πιο σκοτεινά. Όσο για τη σκοτεινότητα, ο κύριος Πανταζής πρέπει να ξέρει ότι τα κοντρουνάκια αυτά έχουν αντανακλαστικά πάνω σε σημείο που όχι μόνο τα βλέπεις αλλά τα παραβλέπεις. Άρα δεν υφίσταται τέτοιο θέμα Αυτό σκοταδισμού. για το σκότος το Όσον λέω. αφορά τώρα για το θέμα αν γλιστράνε τα μηχανάκια κλπ. Τα μηχανάκια μαύρα πρέπει να πηγαίνουν πιο αργά και πιο σταθερά και με προσοχή. Ύστερα να υπενθυμίσω όχι μόνο στον κύριο Πανταζή αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο δεν γνωρίζει, η άσπρη διαχωριστική γραμμή, η διπλή διαχωριστική γραμμή αντιστοιχεί με ένα μονομπλοκ. Είναι ένα μονομπλοκ στους δρόμους που απαγορεύεται όχι να την πατάς ούτε να την ακουμπάς. Γι' αυτό έχει βγει και το σλόγγαν όταν σταματάει η τροχέα στον δρόμο και λέει πάτησες διπλή γραμμή, ο οδηγός απαντάει γιατί την ξεκύλιασα. Δεν ξεκυλιάζεται η διπλή γραμμή, αλλά είναι κίνδυνος θάνατος για ατυχήματα. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Πανταζής ότι ναι, ο νόμος λέει ότι δεν την πατάς. Όμως πρακτικά αυτό γίνεται. Ουδέν σχόλιο από εκεί και ύστερα για τον κύριο Πατέζη. Αρκετά. Λοιπόν,